Σε σχέση λοιπόν με τις αποδείξεις, ένα, εκδίδουν όλοι αποδείξεις και ζητάνε όλοι αποδείξεις. Δεύτερον, πάμε στη σύνδεση του αφορολόγητου με αποδείξεις. Για το 2015 υπήρχε ένα νομοτεχνικό πρόβλημα. Έπρεπε να υπάρχει διάταξη από το Δεκέμβριο, το αργότερο του 2014, άντε αρχές του 2015. Κάποιοι το φορτώσαν στον Αλεξιάδη, επειδή το Δεκέμβριο του 2015 πήγαν να το λύσουν νομοτεχνικά, υπήρχε αντίδραση, το πήραμε πίσω, θα το λύσουμε με άλλο τρόπο. Σε σχέση με τις αποδείξεις του 2016... Αυτές που μαζεύουμε τώρα. Έτσι. Ναι, σε όσες περιπτώσεις έχουμε αφορολόγητο, π.χ. στην περίπτωση μισθωτών συνταξιούχων, σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως και οι πολίτες πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις. Για την ώρα τις αποδείξεις που εκδίδουν οι φορολογικές ταμιακές μηχανές και μόλις έρθει η διάταξη που συνδέει τις αποδείξεις με το πλαστικό χρήμα, δεν θα χρειάζεται να κρατούν τα χαρτάκια, θα έχουμε το πλαστικό χρήμα. Υπουργέ, μας βγάζετε είδηση να το κωδικοποιήσουμε αυτό που είπατε. Ουσιαστικά τι λέτε, είτε με μετρητά είτε με κάρτα. Μισό λεπτό να το πω, κ. Σιωμόπουλο, για να μην βγει κάποια παρεξήγηση. Ναι. Θα έρθει διάταξη για τα θέματα του αφορολόγητου, που θα συνδέει το κτίσιμο του αφορολόγητου με τις αποδείξεις. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να κρατάει ο άλλος στο σπίτι ένα κουτί με αποδείξεις. Θα χαλάει τα πράγματα, θα χαλάει τα χρήματά του με πλαστικό χρήμα και αυτή τη βεβαίωση. Και πού θα φαίνεται ότι εγώ έχω χρησιμοποιήσει. Θα ενημερώνεται από την τράπεζα. Θα ενημερώνεται κατευθείαν από την τράπεζα που θα κάνω εγώ την αλλαγή. Δεν μπορείτε ο πολίτης καθόλου από τα στοιχεία που θα μας δίνει. Γιατί τώρα ξέρετε τι κάνουμε. Γιατί τώρα ξέρετε τι κάνουμε. Παίρνουμε μία απόδειξη. Και το συζήταγα χτες με συνεργάτες μου. Παίρνουμε μία απόδειξη που είναι από το κατάστημα. Παίρνουμε και την απόδειξη από την πιστωτική κάρτα. Έχουμε το συρραπτικό και συρράπτουμε δύο αποδείξεις, γιατί σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται δύο αποδείξεις. Και από εκεί που μαζεύαμε μία απόδειξη, τώρα μαζεύουμε δύο αποδείξεις. Την απόδειξη από την πιστωτική κάρτα και την απόδειξη από το κατάστημα. Τώρα μας λέτε να μαζεύουμε καμία. Όχι, κύριε Παπαδάκη. Η απόδειξη που βγαίνει για την συναλλαγή σας μέσω πιστωτικής κάρτας και αφορά την τράπεζα, την κρατάτε σπίτι για να δείτε αν η τράπεζα σας κάνει σωστή χρέωση ή ο λογαριασμός σας. Άρα δεν χρειάζεται να μαζεύουμε κάτι. Άρα η είδηση που βγαίνει είναι ότι δεν χρειάζεται να μαζεύουμε αποδείξεις για συναλλαγές με κάρτα. Αφού περάσει ο νόμος ο μέχρι τότε. Μόλις η διάταξη έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα η διάταξη, λύνει αυτά τα θέματα. Ερώτηση. Και θα συνδέσει για το 2016 το κτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα. Αυτό ισχύει και για το σούπερ μάρκετ, αυτό ισχύει και για τη ΔΕΗ, αυτό ισχύει και για την ΕΙΔΑΠ. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό στη διάταξη που θα έρθει. Πρόθεσή μας είναι τεχνικό το θέμα, όλες οι δαπάνες να περνούν μέσα από την ακριβώς για να μην έχουμε, να μην τα. Γιατί μέχρι τώρα για τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας δεν πέρναγαν. Τώρα θα περνάνε, θα περνάνε. Θα κάνετε λίγο υπομονή, ετοιμάζεται αυτή η διάταξη, είναι στη φάση της επεξεργασίας. Η ΔΕΗ δεν έχει μηχάνημα. Η ΔΕΗ δεν έχει μηχάνημα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που ανοίξατε. Ναι. Και η ΔΕΗ και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, δυστυχώς, δεν έχουν προσαρμοστεί με αυτή την αναγκαιότητα. Βέβαια. Υπάρχει μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, μου έρθει η καταγγελία αυτές τις μέρες, που όταν πας να αγοράσεις μία συσκευή, δέχεται την κάρτα σου. Όταν πας να πληρώσεις το λογαριασμό σου με κάρτα, λέει δεν δέχομαι την κάρτα. Αυτά τα πονηρά πρέπει να σταματήσουν κάποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουν να επεκταθούν οι τραπεζικές συναλλαγές, πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Οικονομικών, μετά οι τράπεζες και μετά οι μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τους πολίτες και την κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε είτε μεγάλες χρεώσεις, είτε εξωφρενικές χρεώσεις. Μόλις μπείτε στη Βουλή από την είσοδο που είναι οι κάμερες, θα δείτε στο κατάστημα των ΕΛΤΑ μία ταμπέλα αναρτημένη, που λέει ότι η συναλλαγή με κάρτα, μέσα στη Βουλή αυτό, χρεώνεται επιπλέον. 35 δηλαδή, λεπτά. 35 λεπτά. Σας λέω και το δεν πόσο. Θα σταματήσουν κάποτε. Δεν μπορεί να πάει να πληρώνεις με την κάρτα σου ένα λογαριασμό και ενώ έχει λιγότερο κόστος. Αυτό είναι χρέος της εταιρείας, όχι της τράπεζας. Το χρεώνει η εταιρεία αυτό. Έτσι. Σας το λέω εγώ. Από τα λεπτά 35 λεπτά. 35 λεπτά. Αυτά, κύριε Παπαδάκη, κάνω έκκληση για άλλη μια φορά να σταματήσουν. Πιέζουμε. Μην τους κάνετε έκκληση. Εγκύκλειο η νόμο, κύριε Υπουργέ. Εγκύκλειο, όπως εγώ είμαι υποχρεωμένος και πρέπει να πειθαρχήσω διαφορετικά, έχω πρόστιμο. Επιτέλους να δούμε πρόστιμο και σε αυτές τις εταιρείες. Γιατί ξέρετε, αυτές τόσα χρόνια είναι στο απειρόβλητο. Είναι στο απειρόβλητο, κύριε Υπουργέ. Εμείς τι θέλουμε από εσάς. Εφόσον βλέπετε αυτές τις αδικίες, βλέπετε αυτές τις υπερβολές, σας έχω ακούσει να τις επισημαίνετε. Εφόσον δεν βάζουν μυαλό,
Δεν θα είμαι εγώ πατριώτης και εκείνοι θα κονομάνε. Όπου δεν πείπτει ο λόγος, πείπτει ο νόμος. Θα πρέπει... Πιέζουμε, κύριε Παπαδάκη, πιέζουμε όσο γίνεται περισσότερο και νομίζω ήδη... Δεν θέματο... βάζουνε μυαλό. Μερικοί είναι γαϊδούρια, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε για τη διατύπωση για εκείνους, όχι σε εσάς. Κύριε Παπαδάκη, θα πιέζετε κι εσείς γιατί βοηθάει αυτή η πίεση. Έτσι. Και την κυβέρνηση και όλους. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Στο θέμα των τραπεζών, ναι, έχουμε ήδη μία μείωση των προμηθειών, έχουμε ήδη μία εκλογήκευση των πραγμάτων και ελπίζω να βοηθηθούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα πράγματα να μειωθούν πάρα πολύ. Δεν απαντήσατε στην υποχρεωτικότητα που σας ρώτησα. Θα είναι υποχρεωτική η έκδοση, οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα. Δηλαδή να είναι υποχρεωτικό να πηγαίνω εγώ σε κάποιον και να λέω πιστωτική κάρτα. Εγώ δεν έχω. Δεν έχω τίποτα άλλο. Με τρίτα δεν έχω. Σε βάθος χρόνου, αυτό όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι από 1 Μαρτίου παντού είναι υποχρεωτικό. Ας είναι από 1η Απριλίου. Σε βάθος χρόνου. Αυτό εδώ θα γίνει υποχρεωτικό παντού, διότι το χτίσιμο του αφορολόγητου, όπως σας έχω πει, θα γίνεται, ή η αναγνώριση κάποιων δαπανών, θα γίνεται μόνο... Γιατί είναι και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Το capital control δεν ισχύει για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πιστωτική κάρτα. Γιατί όταν ο πολίτης υποχρεώνεται να κάνει τις συναλλαγές του με χρήμα και όχι με κάρτα, αντιλαμβάνεστε και 500 ευρώ να έχει την ημέρα έσοδα, είναι σε μετρητό. Όταν ο πολίτης έχει 420 ευρώ τη δυνατότητα να εισπράττει την εβδομάδα. Δηλαδή για αυτούς, για ορισμένους από αυτούς, καταργείται η διαδικασία των capital control. Έτσι. Και θα έχουν και ένα κίνητρο, ξέρετε, φοροδιαφυγής, γιατί θα μπορούν να δώσουν τα μετρητά να πει μου κόψεις απόδειξη. Και σου λέει και τα άλλα. Συμφωνώ στην παρατήρηση. Έχω μόνο να πω ότι στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι εκατοντάδες, χιλιάδες θέματα. Όλα μαζί δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια είναι και κάποιοι οποίοι. Υπάρχει ένα σχεδιασμό και αντιμετωπίζουμε με μια σειρά σπουδότητα σε όλα. Και αυτό που λέτε είναι ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Ζητάνε και οι αγρότες και οι επαγγελματίες και αυτοί που έχουν ενίκια, ένα γύρω στα 3 εκατομμύρια. Τι θα κάνετε με αυτούς? Δεν υπάρχει φόβος εκεί φοροδιαφυγής, κύριε Υπουργέ, αν δεν έχουν κάποιο κίνητρο? Στο θέμα της φοροδιαφυγής και γενικά στα κίνητρα, εξετάζουμε εκτός από το χτίσιμο του αφορολόγητου με αποδείξεις και άλλα κίνητρα, τα οποία όταν βγει η σχετική διάταξη, όταν κατατεθεί στη Βουλή. Νομίζω ότι θα κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, θα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, κάτι αλλά το οποίο. Θέμα της... ναι. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω αυτό. Στο θέμα των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εθνική ανάγκη ο αγώνας ενάντια στη φοροδιαφυγή, στο λαθρεμπόριο και στη διαφθορά. Και το πλαστικό χρήμα είναι ένα σημαντικό όπλο σε αυτόν τον αγώνα. Πάντως, η είδηση που βγήκε σήμερα για να περάσουμε σε άλλο θέμα εκτός των αποδείξεων είναι ότι δεν θα χρειάζεται εάν. Κάνουμε συναλλαγές με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική. Να κρατάμε τις αποδείξεις. Αφού όμως περάσει ο νόμος. Γιατί μέσω βεβαίως, των τραπεζών. Όταν έρθει η διάταξη του επόμενου χρόνου. Μέχρι τότε τις μαζεύουμε. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα σε μια μεγάλη αδικία. Η είδηση, κύριε Παπαδάκη, θα είναι αν καταφέρετε εκεί στο πάνελ σας και φωνάξετε εκπροσώπους των αγροτών και έρθω εγώ εκεί στο πάνελ. Ή καλέστε εκπροσώπους των καναλιών να συζητήσουμε για τα χρέη τους. Νομίζω εκεί θα βγουν πάρα πολλές ιδέες. Βεβαίως, πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε. Βέβαια, βγήκανε τα κανάλια και λένε εμείς θα χρωστάμε. Ναι, έτσι, γιατί. Ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει, αλλά εγώ στην. Και βέβαια δεν είναι όλοι το ίδιο. Κύριε Παπαδάκη. Θα συμφωνήσετε ότι δεν είναι... εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν, αλλά δεν είναι και όλοι το ίδιο. Είναι άλλοι που χρωστάνε, άλλοι που δεν χρωστάνε. Εάν διαβάσετε την ομιλία μου στη Βουλή, είπα ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λογική της γενίκευσης. Έτσι. Υπάρχει η λογική ότι κάποιοι χρωστάνε και εγώ κατέθεσα έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι χρωστάνε 34 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αλλά πάμε στο θέμα των αγροτών, γιατί νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Πριν τους αγρότες, πριν τους αγρότες, θέλω κάτι το οποίο πρέπει να κάνετε άμεσα κατά την άποψή μας, κύριε Υπουργέ. Άνεργοι, οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα. Και με το τεκμαρτό θα φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνοντας φόρο 26%. Και οι φοιτητές, άνεργοι και οι φοιτητές. Σας άκουσα πριν και έχετε δίκιο. Είναι από τα θέματα που εξετάζουμε και στις διατάξεις που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουμε και αυτές. Α, θα επαναφέρετε την παλιά διάταξη. Άρα δεν θα φορολογούνται οι άνθρωποι. Μα δεν έχουμε κάποιο λόγο, δεν έχουμε κάποια πρόθεση να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ότι παίρνουμε μέτρα για να εξυπηρετούμε τον κόσμο και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Υπουργέ, για να είμαστε πρακτικοί, μέχρι τα 6.000 πραγματικό εισόδημα και μέχρι 9.500 τεκμαρτό θα φορολογούνται ως μισθωτοί αυτοί οι άνθρωποι? Θα επαναφέρουμε την παλιά διάταξη? Κύριε Σιωμόπουλε, τα μελετάτε καλά αυτά τα θέματα και τα ξέρετε, αλλά δεν μπορώ εγώ να πω κάτι συγκεκριμένο αν δεν είναι έτοιμη η διάταξη. Μακάρι να είναι καλύτερο από αυτό. Να την κάνετε, κύριε Υπουργέ, και ακόμα καλύτερη, γιατί δεν μπορεί ένας άνεργος ή ένα παιδί, ένας φοιτητής που για να βοηθήσει την οικογένειά του έχει εισόδημα 2 και 3.000 ευρώ το χρόνο. Και φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Με 26%. Έτσι. Είναι, είναι άδικο, είναι απαράδεκτο. Αποδείξει, το, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό και ένα σωρό άλλα παράλογα. Έχουμε όμως αποδείξει στο χρονικό διάστημα που έχουμε την ευθύνη στο Υπουργείο Οικονομικών ότι λειτουργούμε με ευαισθησία και ρεαλισμό μέσα στα πλαίσια που μας δίνει η συμφωνία.